Καλησπέρα σας. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, το όνομά μου είναι Γιάννης Διονυσόπουλος και το θέμα μας για σήμερα είναι αυτό που θέλουν όλοι οι ιδιοκτές σκύλων. Δηλαδή ένα σκύλο που να τους ακούει. Γιατί όμως ο σκύλος σας να σας ακούσει? Γιατί δηλαδή όταν το φωνάξετε να αφήσει το σκυλάκι που παίζει στο πάρκο και να έρθει σε εσάς? Ή γιατί να μείνει ήρεμος ενώ πίνετε ένα καφέ με το φίλο ή τη φίλη σας και να περιμένει εκεί πέρα στα πόδια σας για όση ώρα είστε εκεί? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί προηγουμένως του έχετε διδάξει πως αυτή είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που έχει και πως πάντα θα καταλήγει σε κάτι ακόμα καλύτερο. Πώς όμως το πετυχαίνουμε αυτό? Αυτό το πετυχαίνουμε χτίζοντας μια σχέση που δεν βασίζεται στη σωματική ή ψυχολογική βία, αλλά βασίζεται στη γνώση και στον αμοιβαίο σεβασμό των αναγκών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σκύλος σας για να κάνει κάτι και πραγματικά να το μάθει και να το κάνει καλά, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα δικής του επιλογής και όχι δικής σας επιβολής. Κάτι άλλο που ξεχνάμε πολλές φορές είναι οι βιολογικές φυσιολογικές ανάγκες. Το ότι εγώ δουλεύω 8 ή 9 ώρες την ημέρα δεν σημαίνει ότι μπορώ να ζητήσω από το κουτάβι μου να μην πάει 9 ώρες την ημέρα τουαλέτα. Όπως επίσης, αν έχω επιλέξει ένα κυνηγόσκυλο, δεν μπορώ να ζητήσω από το σκυλάκι αυτό, σε εισαγωγικά το ζητήσω, να μην μυρίσει ποτέ το έδαφος ή να μην εστιάσει στην πιο δυνατή του αίσθηση, την όσφρηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας και να αντιλαμβανόμαστε αν αυτό που ζητάμε είναι ρεαλιστικό, εάν αυτό που ζητάμε προηγουμένως το έχουμε εκπαιδεύσει, το έχουμε εξασκήσει και έχουμε δημιουργήσει ένα κατάλληλο πλαίσιο ασφαλείας έτσι ώστε ο σκύλος μας να πετύχει. Να έχετε πάντα αυτά στο νου σας και να εστιάζετε στο να χτίσετε μια υγιή σχέση και όχι να μάθετε μια έξτρα εντολή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.